κάθε μέρα στα μαγαζιά? Ναι, όλη μέρα στο μαγαζί. Είναι το γραφείο μου. Πώς ξεκίνησες όλη αυτή σου η ενασχόληση? Αυτή η ενασχόληση ξεκίνησε από πολύ μικρός. Δούλευα. Έχω δουλέψει από το χαμηλότερο πόστο τα ποτήρια, έπλαινα ποτήρια, τέσσερα, ναι, λάτσα. Και σιγά σιγά ανέβηκα σταδιακά και έφτασα τώρα σε αυτό το σημείο να έχω τρία μαγαζιά. Έχεις βοήθεια εσύ? Βοήθεια όχι, καμία. Ίσα-ίσα όταν έφυγε ο πατέρας μου από τη ζωή, δάνεια, πουλήσαμε σπίτια, ήταν λίγο δύσκολα για μας. Τι ηλικία τον έχασες? 20 χρονών. Τα καράβια πώς προέκυψαν? Ήταν κάποια στιγμή στη ζωή μου που έπρεπε να κάνω κάτι, να μαζέψω χρήματα. Στο φόρος πώς προέκυψε? Όταν ξεκίνησε το παιχνίδι, είπα στην παραγωγή, εγώ είμαι επιχειρηματίας. Μου λένε τι άλλο έκανε, τους είπα ότι πήγαινα στα καράβια, στη Σομαλία και όλα αυτά. Μου λέει, επειδή έχουμε βάλει κάποιον άλλον επιχειρηματία, να σε βάλουμε εμείς στο φόρο. Λέω, εντάξει, δεν έχω κανένα πρόβλημα, εμένα ήταν τόσο μεγάλη χαρά μου που θα μπω. Survivor πώς προέκυψε? Το είχα άχθει από μικρός να πάω σε κάτι τέτοιο. Είχα δηλώσει και πιο παλιά συμμετοχή. Πλύνει τα ρούχα από τότε? Βέβαια, πολλές φορές. Άλλοι, όταν πηγαίναμε στο συμβούλιο, βάζανε λίγο νερό, φτιάχναν το μαλλί. Εμένα δεν με ενδιέφερε. Δηλαδή, μπορεί να κόβανε λίγο έτσι το μουσί με τη χατζάρα από εδώ. Δεν με ένοιαζε. Πήγα να το ζήσω. Αν θα είναι θολή κοιλιακή μου, αν τα μπράτσα μου είναι έτσι, εγώ είμαι άντρας με κυλίτσα, ένα σαν καραμελίτσα. Τέλος. Παρεξήγησαν, θεωρείς, αυτό που βγήκε προς τα έξω με το μοντάζ? Σίγουρα κάποιες στιγμές έχουν παρεξηγηθεί. Ενδεχομένως κάποια πράγματα παραγίνανε, για να είμαι ειλικρινής. Δηλαδή, όταν σε ένα παιχνίδι, θυμάμαι, μου κάνανε ένσταση και τους κάνω εγώ το χέρι έτσι ότι δεν το έκανα. Και έκανα στην αντίπολη ομάδα, όχι, δεν το έκανα. Και το βγάζει η παραγωγή σαν να πανηγυρίζω ηρωνικά στον αντίπαλο. Αυτό είναι παραποίηση της πραγματικότητας. Με την όσο Survivor πώς το βλέπεις? Εντάξει, δεν έχει χαρακτήρες, θεωρώ. Είναι όλοι ψιλοφλάτ. Υπήρχαν φορές που όταν πριν ξεκινήσεις να γίνεις επιχειρηματίας που δεν είχες καθόλου χρήματα για να περάσεις? Φυσικά. Έφυγα για 6 μήνες και πήγα στον Brighton στην Αγγλία. Έμεινα σπίτι του κολλητού μου και θυμάμαι για αρκετό καιρό τρώγαμε μια φέτα ψωμί, ρύζι και λεμόνι. Πάνω στον πατέρα σου πόσο σου στοίχησε? Θεωρώ μια απώλεια ενός αγαπημένου σου προσώπου σε όλους στοιχίζει. Απλά εντάξει, μέσα στο παιχνίδι δεν μ' άρεσε να το τονίσω αυτό. Και πολλά βράδια πήγαινα στην παραλία και έκλαιγα όταν έφευγε η κάμερα. Είμαστε και αντένα ότι έχεις μια πανέμορφη αδερφή, μια κούκλα αδερφή, η οποία είναι σε κάτι χωρισμένα παλικάρια. Σε κάτι χωρισμένα παλικάρια, έχει κάνει μια εμφάνιση τώρα για 10 επεισόδια. Έχεις και άλλα αδέρφια? Έχω έναν ετεροθαλή αδερφό και έναν αδερφό εξανυχιστίας. Από το πλευρά τη μάνα μου, παντρεύτηκε η μάνα μου ένα κύριο, είναι 15-20 χρόνια παντρεμένη και έχει ένα γιο, οπότε είναι και αυτός αδερφός μου. Ο πατέρας μου έχει κάνει, έχω έναν αδερφό από άλλη μαμά, από μια Κύπρια μαμά, που μένει στην Κύπρο μόνιμα. Ο Χάρης είναι 20 χρονών. Τι καμία αλήθεια είναι.